το πλεκτό έργο τέχνης με το πορτρέτο του βασιλιά της Αγγλίας Καρόλου χάρισε στην Ρεβέκα Χάμιλτον το τρίτο βραβείο στον παγκόσμιο διαγωνισμό που διεξήχθη στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην κατηγορία της καινοτομίας και της πρωτοποριακής μεθόδου πλέξης. Η νεαρή καλλιτέχνηδα που ζει τα τελευταία 7 χρόνια στο χωριό Αζωγυρές στα Χανιά μαζί με τον σύζυγό της Ευτύχη Κουκουτσάκη και τα δύο τους παιδιά είναι αυτοδίδακτη και στον διαγωνισμό έλαβε τυχαία μέρος μετά από παρότρινση ενός μέλους της διοργανώτριας εταιρείας. I actually posted the picture on Facebook and the guy who runs the competition messaged me and said I would really love to have you take part in my competition. I think your picture will do well and I was like yeah sure. So I just entered it. I didn't think anything of it, and then, like last week, I just got an email saying that I'd won third place in one of the categories. Το έργο της Ρεβέκα Χάμιλτον κρίθηκε ανάμεσα σε πλήθος έργων τέχνης από όλο τον κόσμο. Κριτές του διαγωνισμού ήταν 20 κορυφαίοι συλλέκτες. I've been wanting to do a knitted portrait forever, like since I was a teenager, but until now, I couldn't figure out how I would do it. But then just one day I was just like, I know how I can do it. So then I chose my subject and started. Είναι λίγο ξαφνική, δηλαδή κάθεται μια στιγμή, μπορεί να δει κάτι, να σκεφτεί κάτι και τη βλέπεις και παγώνει 5 λεπτά και ξαφνικά αρχίζει και φτιάχνει μια νέα γλώσσα, γιατί για κάθε έργο δημιουργεί μια νέα γλώσσα για να το κάνει. Αυτό ήταν και το χαρτί που σας έδειξε. Έχει περίπου 20 μέτρα από αυτό. Και γράφει και την τελευταία λεπτομέρεια πριν να ξεκινήσει το έργο. Δηλαδή λειτουργεί σαν υπολογιστής. Η λεπτομέρεια στην πλέξη και κυρίως το γεγονός ότι η καλλιτέχνης κατάφερε να ολοκληρώσει μια πλεκτή προσωπογραφία μεταφέροντας ένα σχέδιο που η ίδια δημιούργησε, καθιστούν το έργο της μοναδικό. Χρειάστηκε 9 ολόκληρους μήνες για να το ολοκληρώσει, ξεκλέβοντας χρόνο από την εργασία και από τη φροντίδα των παιδιών της. Κάνω τις δουλειές μου στα γρήγορα. Για να μπορώ να τελειώσω, να πάω σπίτι, να κάτσω με τα παιδιά, να πάει στον γκαλερί που διατηρεί εκεί στο χώρο μας, να κάτσει να πλέξει, να ζωγραφίσει, να δημιουργήσει. Δηλαδή, ήθελε να φτιάξει σαρίκια. Τώρα έχει φτιάξει 15 σαρίκια. Κοιτάζει διαφορετικές πλέξεις, πώς το κάνανε οι παλιές. Και το κάνει χωρίς να της δείξει κάποιος πώς να το κάνει. Και το αποτέλεσμα είναι απίστευτο κάθε φορά. Στον Αζωγυρέο που επέλεξε να ζήσει και να δημιουργήσει οικογένεια μαζί με τον σύζυγό της, η Ρεβέκα Χάμιλτον εκθέτει τα έργα της σε δική της γκαλερί. When I was in high school, my family were always like, oh no, you need to do something else, there's no future in art, you need to... Και όπως λέει και η ίδια, δεν μένει σε ένα είδος τέχνης, το θεωρεί αναπηρία. Έχει κάνει όλα τα είδη τέχνης και συνέχεια κοιτάζει και ψάχνει καινούριο να κάνει, κάτι καινούριο, κάτι πιο πρωτοποριακό. Το επόμενο διάστημα η Ρεβέκα Χάμιλτον αναμένεται να λάβει στα χέρια της το πρωτότυπο βραβείο που θα της επιδοθεί από Επιτροπή του Διαγωνισμού.